Λοιπόν, καταφέραμε τελικά να ελέγξουμε τα πολλά προβλήματα που είχε η διοργάνωση λόγω της πολύ μεγάλης μη αναμενόμενης συμμετοχής σκακιστών μαθητών και μαθητριών από 25 περίπου χώρες. Ξεκινήσαμε το Σάββατο και σήμερα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rapid, γρήγορου σκακιού, δηλαδή με 15 λεπτά μόνο χρόνο σκέψης. Αύριο θα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Blitz, που είναι με χρόνο σκέψης ακόμη λιγότερο, μόνο 5 λεπτά. Οι νέα γύρι θα ολοκληρωθούν σε μία μέρα, αύριο 4 με 8. Και ξεκινάει μετά την Τρίτη για 10 μέρες το κανονικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σχολικό, όπου έχουμε συμμετοχή 410 σκακιστών, ρεκόρ συμμετοχών. Να φανταστείτε, το περσινό που έγινε στο Μαυροβούνιο είχε μόνο 200 συμμετοχές. Εμείς έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό εδώ στην Καβάλα. Είναι φανερό ότι η πόλη μας είναι ελκυστική. Είναι ένας τουριστικός προορισμός που συνδυάζουν οι ξένοι, όλοι που έρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη κυρίως, να κάνουν και τις διακοπές τους, τα μπάνια τους στην περιοχή μας και να παίξουν και τα παιδιά σκάκι. Επειδή ο χώρος δεν επαρκεί πλέον για τόσα πολλά άτομα εδώ, από την Τρίτη θα επεκταθούμε και στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου θα παίζουν οι 300 στο χώρο εδώ του φουαγέ του αμφιθεάτρου και οι υπόλοιποι 100 στο χώρο του μουσείου. Είναι οι 400 αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με τους συνοδούς, προπονητές, γονείς, παράγοντες κλπ. Των εθνικών ομοσπονδιών που συνοδεύουν τα παιδιά, είναι περίπου 1.200. Όλοι αυτοί φιλοξενούνται, επειδή υπάρχει μεγάλη πληρότητα σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής, φιλοξενούνται εκτός από την πόλη της Καβάλας, παλιό Πέραμο, Ηρακλίτσα και μέχρι και την Κεραμωτή και στη Δράμα ακόμη, για να μπορέσουν να καλυφθούν όλες αυτές οι πολλές συμμετοχές που έχουν έρθει στην Καβάλα. Προσπαθούμε να τους ικανοποιήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί όλοι είναι συνηθισμένοι βέβαια σε συνθήκες ξενοδοχείων 5 αστέρων. Η Καβάλα δεν διαθέτει τέτοια ξενοδοχειακή υποδομή, παρά μόνο το Λούσι και ο Γαλαξίας σε ένα βαθμό ανταποκρίνονται. Τα άλλα ξενοδοχεία, εξ αρχής βέβαια αυτοί που δηλώσαν συμμετοχή, ξέρανε ότι αφού, γιατί υπήρχε μια προτεραιότητα στις δηλώσεις συμμετοχής, αφού καλύφθηκαν τα καλά ξενοδοχεία, ξέραν βέβαια ότι θα φιλοξενηθούν και σε ξενοδοχεία 3 αστέρων. Αυτό μπορούσαμε να προσφέρουμε στην Καβάλα, νομίζω αυτό προσφέραμε. Το σκακιστικό φύλλο Καβάλας για τους επόμενους μήνες, ποιος θα είναι? Βλέπουμε ότι τα στάνταρ έχουν ανέβει. Βλέπουμε ότι η Καβάλα μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια τουρνουά. Ποιος είναι η στόχος της συνέχεια? Κοιτάξτε, ακολουθεί τον Αύγουστο το καθιερωμένο τουρνουά που κάνουμε, το Open, το μεγάλο τον Αύγουστο. 2 με 9 Αυγούστου θα γίνει και φέτος. Εκείνο, εντάξει, είναι θεσμός. Στην Καβάλα είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη που γίνεται. Θα έχουμε πάλι πολλούς τιτρούχους σκακιστές, ενήλικες, όχι μόνο με τους μεγάλους δηλαδή, όχι μόνο τους μικρούς, θα είναι και μεγάλοι grand maître πολλοί. Και φυσικά ο στόχος είναι πάντα να είναι ένα φυτώριο που θα βγάζει σκακιστές, που θα διακρίνονται όχι μόνο πανελλήνια, αλλά να επαναλάβουμε αυτό τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε με τη Σταυρούλα του Τζολακίδου και με άλλα παιδιά, αλλά και η Σταυρούλα που περιμένουμε από αυτήν ακόμη πολλές επιτυχίες, να μας φέρει και άλλους παγκόσμιους τίτλους στην Καβάλα.